κύριο Τσούνης. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Παρακολούθησα πολύ προσωπικά όσα είπαν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και τα όσα ακούστηκαν από τους συμπολίτες μας και από τους συναδέλφους ελληνικούς από το Δήμο Αναδύσου. Εγώ να σου πω ακόμα και το φίλο μου Σάββατο να ακούω σε όλου. Δεν ακούμε και. Είδα ακόμα λοιπόν το φίλο μου Σάββατο να ακούω σε όλου. Στο σύντομο διάστημα που έχει μια μονάχα σημεία απόφαση. Ότι ακόμα παρόλο που χρησιμοποιεί την ανάδυσο, τη Σαββαμίνα, δεν βλέπει κάτι χωριστό. Είμαστε μια γειτονιά. Αυτό δείχνει δηλαδή το ότι τα χαρακτηριστικά δεν πρέπει απαραίτητα να είναι μόνο αναπτυξιακά. Ακόμα και η κυρία Κουκογιάννη έχει ένα προβληματισμό με κάτι άλλα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να είναι αυτό το θα προκύψει. Με βάση όλα αυτά, εγώ ψηφίζω την πρότασή σας για το δίκτυο γνωστό. Ο κύριος Μακαδημήτρης. Πρώτη ψήφια που θα ψηφίσω σε μία. Εγώ με την πρόταση του Ρέντου ή το Δήμο Αναδυτικής. Σε δεύτερη φάση, αν δεν περάσει. Να υπάρξει κάποια παρατήρηση, δηλαδή να υπάρξει και δεύτερη. Αν, ναι. Αυτό όπως το ζητώ στον κύριο Χασάδη. Την πρώτη φάση. Ο κύριος Βάμπου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, αισθάνομαι ότι η απόφαση της κυβέρνησης περιφράστηκε μέσα από τη γεωγραφική κατανομή του σχεδίου του Καλλιδράτης σε ό,τι αφορά τη συνένωση της κοινότητας με το Δήμο του Κορυφού, μάλλον δημιούργησε προβληματισμό και σίγουρα δεν επαλήθευσε τις προσδοκίες των περισσότερων Φωκιανών που θα έβλεπαν καλύτερα ένα οποιοδήποτε άλλο σενάριο εκτός αυτού που παρουσιάστηκε. Πέρα από τη μη ρεαλιστική προσέγγιση ορισμένων που θα ήθελαν τη Φώκια μόνη της, ίσως ήμουν και εγώ κάποιος, ή τουλάχιστον τους τρεις οτάρου, Φώκια, Ανάπησο, Σαλονίδα, κάποιοι από εμάς πιστέψαμε ότι στο πλαίσιο των συνενώσεων για τη δημιουργία πραγματικά μεγάλων δήμων, το σενάριο των 8 της Λαβριωτικής θα έδινε τη βέλτιστη λύση. Προσωπικά δεν ασπάζομαι τις ακραίες λύσεις. Ούτε των 8, ούτε του μόνου μας. Γιατί είτε κινούνται δύσκολα, είτε κινούνται εκτός πραγματικότητας. Πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Και για καθαρά πρακτικούς λόγους. Όμως είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω την άποψή μου με απόλυτα υποκειμενικά κριτήρια και με τρόπο καθαρά προσωπικό, άποψη που πιθανόν να μην βρει σύμφωνος κάποιους συναδέλφους μου ή και συμπολίτες μου. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η Παλαιά Φώκια θα έχει καλύτερη τύχη, προοπτική, στο σχήμα της Λαβριωτικής, Λαβρίου Κερατέας Αγίου Κωνσταντίνου. Γιατί θεωρώ ότι γεωπολιτικά είναι απόλυτα συμβατή με το παραπάνω σχήμα και έχω την αίσθηση ότι είναι ακριβώς έτσι έχει εντρεωθεί και στη συνείδηση και την καθημερινότητα όλων μας. Ο νέος χάρτης που θα προέκυπτε από την προσάρτηση της Φώκιας και της Αναβύσσου τοποθετεί την περιοχή μας και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, αν όχι στο μέσο του, πάντως όχι στο άκρο του. Το βάζω σε εισαγωγικά το άκρο του. Όπως έχει προταθεί. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι ένα πλήθος πλεονεκτημάτων που ενδεικτικά έχουν ακουστεί στην αίθουσα αρκετές φορές. Θα τα αναφέρω όμως πολύ γρήγορα. Το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, το λιμάνι, η μαρίνα και το μελλοντικό αλληλευτικό καταφύγιο όπως ελπίζω να διαμορφωθεί στο τέλος. Τον εθνικό δρυμό που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα νησιά που είναι γύρω-γύρω από το άκρο της Αττικής, το βιολογικό καθαρισμό, το βιολογικό δηλαδή, το κέντρο υγείας, τις υπηρεσίες που μάθαμε όλοι να εξυπηρετούμαστε από το Λαύριο, την πυροσβεστική υπηρεσία που έχει έδρα το Λαύριο, το εργοστάσιο τη ΔΕΗ, τη βιομηχανική περιοχή και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που όλοι καλά γνωρίζουμε γιατί έχουν συνδεθεί αρκετά χρόνια. Τεράστια προοπτική βλέπω αργότερα, όχι τώρα βέβαια, για την τουριστική ανάπτυξη αυτού του σχήματος,
βλέπουν μια μεγάλη δυνατότητα για ενεργειακή ανάπτυξη άλλων μορφών ενέργειας, πέρα της του Λαμπρίου, με τον τρόπο που δημιουργεί ενέργεια τώρα. Και πρακτικά βλέπω πολύ ευκολότερη μετάπτωση στο σχήμα αυτό παρά στο άλλο. Χωρίς να έχω βέβαια τα στοιχεία, θα ήθελα να επιβιώσω από όλη τη θέση μου, θεωρώ ότι και τα οικονομικά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι στον άλλο συνδυασμό. Και κάτι που φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει τον απλό πολίτη, πιστεύω ότι θα υπάρξει καλύτερη καθημερινότητα από αυτή που θα είχαμε στο άλλο σχήμα. Συνεπώς, για όσο παραπάνω λόγω και να μην κουράζω περισσότερο, ψηφίζω υπέρ της συνένωσης κοινότητας Παλαιάς Φώτιας με το Δήμο της Σταυρολυτικής. Παίρνετε να μου πείτε, ο κ. Γουβάλλας. Είναι μια δύσκολη, όπως συμπόθηκε, απόφαση. Αλλά επειδή εγώ έχω εκφραστεί από την εποχή της προηγούμενης κυβέρνησης με τον Καβολίστρια 2 ή ένα μεγάλο ενιαίο Δήμο, είμαι σε αυτή την άποψη, γιατί εκφράστηκα και στους συμπολίτες μας, που είχα και κατανόηση πάνω σε αυτό την άποψη τη δικιά μου, εγώ στους συμπολίτες μας, και είμαι πάνω στην άποψη των Δήμων των 8. Για τον εξής λόγο, που λέγαμε, ανάπτυξη, πολυδομίες, επέκτασης κριτήρων, να έχει τις αρμοδιότητες αυτές που πρέπει να έχει ένας Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση να διοικείται πραγματικά. Τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία, έχουμε δύο μέτρα, δηλαδή δύο Δήμους αυτή τη στιγμή, μας χωρίζουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα που υπόθηκε αν δεν είμαστε μάντες, που είναι καλύτερα ή που είναι αυτό. Αλλά σαν ανάπτυξη μιλάμε για το Δήμο των 8. Μιλάμε εκεί πάνω στο Δήμο των 8. Και επιμένω δηλαδή να είναι, ψηφίζω το Δήμο των 8, εάν όμως σε περίπτωση για τον αφαντικό λόγο δεν περάσει αυτή η πρόταση, εγώ θα έλεγα να είναι ο Δήμος των 6. Τι σημαίνει τον 6? Να μην βγάλουμε έξω τη Σαρονίδα, όταν είμαστε ένα κομμάτι που καθημερινά συναλλασσόμαστε. Περνάμε μέσα από τη Σαρονίδα, η Σαρονίδα περνάει μέσα από εμάς, ανάλυσο μας κλπ. Να μην είναι ξεχωριστά Σαρονίδα, ανάλυσο, Σαρονίδα, ανάλυσο φωτιά. Δηλαδή όπου ενταχτούμε να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, ή 8, η πρότασή μου είναι. Ποια ησυχία είναι η δεύτερη που βάζω, η Σαρονίδα. Ή 8 ή 6. 5, να τα πω σε ένα Σαρονίδα, Σαρονίδα. Ανάλυσο, παλά φωτιά και αντέα, Άγιο Κωνσταντίνο και Λάβο. Το 6. 6. Πρώτα ψηφίζω το 8 και μετά 6. Πρώτα από το 9, ή αν το 6, αυτό. Αυτό είναι το 8. Πρώτα από το 8 και πρόταση του Προέδρου. Και αν όμως δεν γίνει αυτό, να έχουμε ένα δεκτική λύση σε Σαρονίδα, αλλάζω παλιά από την Ελλάδα. Ευχαριστώ σου δίνεις 6. Αυτή είναι η άλλος. Ευχαριστώ. 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 Εγώ το είπα, ότι εγώ συμφωνώ με τα κριτήρια των 8, αλλά να ενταχθούμε στο Δήμο αυτό που είναι ο κύριος Λάβρου και ο κύριος Μακροδημήτρης, ο κύριος Κουβάλλας. Καλά, και τώρα δεν είναι το 6, το 6. Να είμαστε μιλάμε για το 2. Η πρόταση είναι με τον κύριο Μακροδημήτρη και τον κύριο. Εγώ κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν μπορώ να διακρίνω με ασφάλεια ποιο είναι το καλό και το σωστό για τους πολίτες της Παλαιάς Φωτιάς και του τόπου μας, ψηφίζω λευκό και δεν παίρνω θέση. Ευχής έργο είναι να παραμείνουμε μόνοι μας, εάν γίνεται. Αυτή είναι η